Κυρία Μάντζαρη, πρώτη φορά υποψήφια σε βουλευτικές εκλογές? Όχι, συμμετείχα και στις εκλογές του 2019, του Σεπτεμβρίου του 2019, ως υποψήφια της Λαϊκής Ενότητας στο νομό Ηρακλείου, στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Δηλαδή, πρώτη φορά τότε στη Λέσβο. Ναι, σαν υποψήφια βουλεύτρια, ναι. Για πέστε μας λοιπόν, γιατί κατεβαίνετε σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή τι περιμένετε ακριβώς ως παράταξη, ως κόμμα, ως συμμαχία? Θέλετε να ακουστεί απλά κάποια φωνή, θέλετε να μπείτε σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα ως παράταξη, τι ακριβώς είναι η επιδίωξη σας? Νομίζω το σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται να δοθεί σε αυτές τις εκλογές είναι ακριβώς να μπορέσει να εκφραστεί αυτός ο κόσμος που έχει βιώσει είτε την ακρίβεια είτε την εξαθλίωση, αν θέλετε, της ζωής του σε πολύ μεγάλο επίπεδο και σε διάφορα κομμάτια της ζωής του, να βρει να εκφραστεί, να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα, να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές ενάντια στις πολιτικές που τον έχουν φτάσει ως εδώ. Και νομίζω επίσης ότι τουλάχιστον και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδείξει, μάλλον με πολλούς τρόπους, ότι δεν επέτρεπε και δεν άφηνε περιθώρια στην διαφορετική άποψη όσον αφορά είτε τη δημοσιονομική πολιτική είτε την κοινωνική ζωή της χώρας. Να μου επιτρέψετε λίγο να επιμείνω. Η μέρα των εκλογών είναι μια μέρα που θα δοθούν και τα μηνύματα, όπως λέτε πολύ σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα ακολουθεί μια τετραετία. Σε αυτή τη τετραετία κάποιος θα κυβερνά και κάποιοι θα κάνουν αντιπολίτευση. Εσείς ως παράταξη τι φιλοδοξείτε, να είσαστε κομμάτι μιας κυβέρνησης ή να είσαστε μια αντιπολιτευτική φωνή που να βάζει τα ζητήματα διαφορετικά? Νομίζω πως οι όροι με τους οποίους διαμορφωθεί μια κυβέρνηση είτε από τις πρώτες είτε από τις δεύτερες εκλογές δεν θα έχει χώρο έκφρασης το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη ρήξη βάσης του προγράμματός της. Νομίζω ότι θα μιλάμε για κυβερνήσεις οι οποίες θα αποτελούνται από τα μνημονιακά κόμματα που θα συνεχίζουν πολιτικές βάσει των μνημονιακών επιταγών στην οποία έχει προσδεθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο ούτε επιθυμητό το να συμμετέχει η ΜΕΡΑ25 και η Συμμαχία για τη ρήξη σε μια διακυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιπολίτευση, η οποία, μην ξεχνάμε, είναι κομβικό κομμάτι στην άσκηση της δημοκρατίας της χώρας μας. Ωραία. Πριν μπούμε λοιπόν και σε κάποιες έτσι πιο εξειδικευμένες πολιτικές ερωτήσεις, επειδή, όπως είπατε την προηγούμενη φορά, κατεβήκατε σε άλλο νομό υποψήφια, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια και για σας, έτσι να σας γνωρίσει ο κόσμος? Ναι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλίνη. Έφυγα για σπουδές στην Κρήτη, όπου τελείωσα το τμήμα φυσικής. Έμεινα εκεί αρκετά χρόνια, συμμετείχα στα φοιτητικά κινήματα, στα κοινωνικά κινήματα, στα περιβαλλοντικά κινήματα που ήταν σε έντονη ανάπτυξη στην Κρήτη. Και το 2018 επέστρεψα μόνιμα στη Λέσβο, μεταξύ επισφάλειας, ανεργίας, περιστασιακής εργασίας κτλ. Συνέχεια τις σπουδές μου στο τμήμα περιβάλλοντος, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό. Σήμερα συνεχίζω στο τμήμα περιβάλλοντος το διδακτορικό μου. Ταυτόχρονα είμαι και μέλος του Πανελλαδικού Σωματείου, εργαζομένος στην έρευνα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω, μένω και δρώ κοινωνικά και πολιτικά στη Λέσβο. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχετε είναι κατά κάποιο τρόπο ένα συμμαχικό σχήμα. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται στο μέσο πολίτη αυτό, γιατί ακούγεται συνέχεια μέρα 25 και δεν ακούει άλλο το συμπλήρωμα Συμμαχία για τη ρήξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι είναι ένα συμμαχικό σχήμα. Σε αυτή τη συμμαχία, κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει κάποιο κοινό πρόγραμμα ή είναι μια εκλογική σύμπραξη απλά για να εκφραστείτε τα παράλληλα κάποιες δυνάμεις? Κοιτάξτε, όλες οι συμπράξεις για να έχουν και ένα νόημα και να μπορείς να βγαίνεις και στην κοινωνία δεν μπορούν να έχουν απλά μια μήνυμου συμφωνία με σκοπό, ας πούμε, την εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς και υπάρχουν αρχές και θέσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί, οι οποίες κυρίως βασίζονται ακριβώς σε κάποιες πολιτικές αναχέτησης της ακρίβειας, δηλαδή να δούμε και να συζητήσουμε
πώς έχει επέλθει αυτή η ακρίβεια σε βασικά είδη στους ανθρώπους και πώς πρέπει να αναχαιτηθεί, ποιος πρέπει ουσιαστικά να πληρώσει αυτή την ακρίβεια, είτε αφορά τα ζητήματα της στέγης και της στέγασης, είτε στα ζητήματα, ας πούμε, συγκράτηση των τιμών των ενοικίων και τη συγκράτηση γενικότερα του ζητήματος της στέγης, ακόμη και όπως εκφράζεται με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, είτε όταν πιάνει και ζητήματα πληστηριασμών μικρών επιχειρήσεων κτλ. Αυτά είναι κάποια βασικά, ας πούμε, και μετά υπάρχουν και ειδικότερες θέσεις σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες και σχέσεις που επιδιώκουμε να υπάρχουν, περιβαλλοντικά ζητήματα, ζητήματα κοινωνικά. Εγώ δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν αυτές όλες οι θέσεις που μου περιγράψατε και υπάρχουν αυτές οι κοινές επεξεργασίες. Παρ' όλα αυτά, τον τόνο στην προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον από την πλευρά της δικής σας παράταξης, τον δίνει ο επικεφαλής, ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος κατά καιρούς, τώρα τελευταία, έτσι, εξαγγέλει κάποιες πολιτικές για πολύ εξειδικευμένα ζητήματα αναφορικά με το νόμισμα, τις τράπεζες κλπ. Που υπάρχει η απορία αν αυτά τα οποία λέει ο κ. Βαρουφάκης είναι προϊόντα κάποιας κοινής επεξεργασίας ή είναι δικές του πρωτοβουλίες, δικές του απόψεις. Κοιτάξτε, η συζήτηση των, αν θέλετε, εναλλακτικών που υπάρχουν στην οικονομία είναι η συζήτηση όλης της αριστεράς. Χρόνια ήταν. Ειδικότερα και στο ζήτημα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, αν θέλετε, ανήκουμε και σε αυτήν την αριστερά που της έκανε εντύπωση όταν το καλοκαίρι του 2015 έφτασε ολόκληρη η κοινωνία να συζητάει αυτό το ζήτημα που θεωρούσαμε μια περιφερειακή συζήτηση στην αριστερά. Οπότε, γενικά, υπάρχουν βαθιές επεξεργασίες για τα ζητήματα της οικονομίας εκτός ενός πλαισίου, αν θέλετε, και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προέρχεται ακριβώς αναλύοντας τις πολιτικές στην οικονομία που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, προφανώς, έχουν γίνει κοινές επεξεργασίες και συγκλήσεις σε επιμέρους προσεγγίσεις που μπορεί να έχουν γίνει από τους διαφορετικούς χώρους. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Εφόσον κατεβαίνετε υποψήφια στη Λέσβο, πέστε μας, κλείνοντας, γιατί θα λέγατε ότι κάποιος έχει πολίτης της Λέσβο, έχει λόγο να ψηφίσει το ψηφοδέλτιό σας και γιατί έχει λόγο να βάλει ένα σταυρό σε εσάς προσωπικά. Είναι δύσκολη ερώτηση, κυρίως για το δεύτερο κομμάτι. Όσον αφορά το πρώτο, νομίζω ότι ο κόσμος των νησιών της Λέσβου, της Λίμνου και του Αϊστράτη έχει βιώσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι μια, αν θέλετε, περιθωριοποίηση η οποία ξεφεύγει και των γεωγραφικών ορίων της. Δηλαδή, βιώνουμε όλοι μας και όλες μας που ζούμε στις περιοχές αυτές την υποβάθμιση σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε ζητήματα μεταφορών και υποδομών και νομίζω ότι αυτό ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονταν μέχρι στιγμής. Εμείς θέλουμε να αρχίσουμε να δούμε και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν άλλες πολιτικές οι οποίες πρέπει να βγουν μπροστά, θα βγάζουν μπροστά από τον κόσμο της εργασίας. Όσον αφορά το προσωπικό κομμάτι, αν θέλετε, για μένα έχει απαντήσει κυρίως ο κόσμος ο οποίος έλαβε, ας πούμε, αυτή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου με ένα πολύ ελπιδοφόρο και χαρμόσυνο τρόπο, ακριβώς γιατί είναι η νέα γενιά η οποία, σε περίπτωση που δεν ξενιτεύεται, θέλει να μείνει εδώ, να δουλέψει, να παράξει, να μπορεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια και νομίζω ότι αυτή η γενιά έχει ανάγκη να εκφραστεί.